ουσίας του λατρεπτοποιούς. Θα γίνουν από την Ισπανία που θα κλείσουν οι γειτονιές. Αυτή τη στιγμή δεν προστατεύεται τίποτα. Η λύση που μπορεί να έχουμε είναι ο καθένας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μόνο του. Μη μου γενικολογείς, άκουσα με λίγο. Άκουγα σήμερα εγώ στα δελτία ρίσεων ότι οι τράπεζες επειδή πιέζονται λέγεται τα κόκκινα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τους Ευρωπαίους εταίρους. Κάνουν κούρεμα. Κάνουν κούρεμα. Ναι, 40, 50, 60, 70, 80, 90%. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό, κύριε. Ναι, ναι, ναι. Σου λέω εγώ δεν κύριε Χαλκιώτη. Ναι, δεν κύριε Χαλκιώτη. Πού δίνουμε λύσεις και προστατεύουμε και κουρεύουμε δάνεια που έχουν και ακίνητη περιουσία. Αυτή τη στιγμή λένε οι τράπεζες ότι διαπραγματεύονται δάνεια που δεν έχουν εξασφαλίσει, δεν έχουν ακίνητη περιουσία. Εμείς εδώ και 2 χρόνια με αποδεδειγμένα παραδείγματα καθημερινά κάνουμε κουρέματα σε δάνεια που έχουν ακίνητη περιουσία. Σε υποθέσεις που δεν έχουν πάει καλά στο νόμο Κουατσέλη. Υπάρχει δηλαδή προοπτική να επιληθεί. Δεν έχουν πάει καλά στο εργατικό και έχουμε πει. Κύριε Χαρτιώτη, να το αφήσουμε να πει αυτό που του κάνει την τράπεζα, να του πάρει τηλέφωνο. Για να σχάσουν. Τηλεφωνούν από την τράπεζα. Ελάτε να σας κορέψουμε το δάνειό σας. Πάμε. Έγινε συνάντηση και μου είπανε. Έχετε τη δυνατότητα να μας δώσετε ένα ποσό και ποιο είναι αυτό το ποσό. Και ανάλογα με το ποσό. Αν μας κάρτα είναι τι είναι. Όχι, στεγαστικό δάνειο. Πόσα λεφτά είναι.